στη συνέχεια βγήκες έξω και ειδοποίησες τους γιατρούς. Ακριβώς. Και τις πήρες, λες, το πανάκι που είχε στα χέρια της. Ναι, ναι, ναι. Τον Άννη της. Εσύ όταν το πήρες από τα χέρια της το πανάκι, πού το άφησες? Το άφησα στα πόδια της. Πάμε να περάσουμε στο μεγάλο θέμα των ημερών. Και θέλω να σας πω ότι έτσι έχουμε σήμερα εντοπίσει κάποιες αναρτήσεις στο διαδίκτυο, οι οποίες συνδέουν την κεταμίνη με την κατάθλιψη, αλλά και αναρτήσεις που συνδέουν την κεταμίνη με την θεραπεία των ινομιαλγιών. Όλα αυτά εμπεριέχουν και μία περίεργη σύμπτωση, η οποία μπορεί να είναι απλοσύμπτωση, μπορεί και να σημαίνει κάτι για τις διοκτικές αρχές. Εμείς δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Η Ρούλα Πισπυρίγου, λοιπόν, με ανάρτησή της αλλά και με δηλώσεις της στην εκπομπή μας, είχε επιβεβαιώσει ότι έπασχε από ινομιαλγίες. Θα ήθελα να δείτε ένα βίντεο και θέλω επίσης να τονίσω ότι μέσα σε όλα αυτά η ίδια απευθύνθηκε για να ζητήσει βοήθεια σε μία ΜΚΟ, λέγοντας ότι εγώ προτίθεμαι να αυτοκτονήσω, βοηθήστε με, στην κλίμακα, η οποία είχε σε ανάρτησή της ανεβάσει άρθρο για την κεταμίνη και για το πώς κεταμίνη μπορεί να θεραπεύσει την κατάθλιψη. Επίσης μπορεί αυτό να μην σημαίνει τίποτα, διότι η κλίμακα δεν χορηγεί κεταμίνη, δεν διακινεί και δεν χορηγεί ούτε προμηθεύει κεταμίνη. Μπορεί και αυτό να είναι μια σύμπτωση. Απλώς μαζεύονται πάρα πολλές συμπτώσεις. Πάμε να δούμε το βίντεο. Η ουσία που ανιχνεύτηκε σε μεγάλη συγκέντρωση και στήχησε τη ζωή της 9χρονης Τζορτζίνας είναι γνωστή για τη χρήση της ως αναισθητικό, ενώ ερευνητικές μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φάρμακο εκτός επισήμανσης για τη θεραπεία της κατάθλιψης σε περιπτώσεις ασθενών που δεν ανταποκρίνονται σε άλλες θεραπείες, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και ως παυσίπονο για την αντιμετώπιση του πόνου στους Αμερικανούς στρατιώτες που τραυματίστηκαν στη μάχη. Η θεραπεία με ενδοφλέβια κεταμίνη, της ουσίας που έχει χρησιμοποιηθεί ως αναισθητικό αλόγων αλλά και ως ναρκωτικό, ξεκίνησε το 1999. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των αμερικανικών κλινικών που προσφέρουν εκχύση κεταμίνης αυξάνεται διαρκώς, με το αναισθητικό να χρησιμοποιείται ακόμη και για τη θεραπεία της ινομιαλγίας, ενός αυτοάνωσου νοσήματος από το οποίο, όπως είχε αποκαλύψει, έπασχε η 33χρονη μητέρα των τριών παιδιών από την Πάτρα. Ήταν Οκτώβριος του 2018 όταν 33χρονη, απαντώντας σε ερώτημα μιας άλλης γυναίκας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκάλυπτε ότι έπασχε από ινομιαλγία. Καλησπέρα, έχουμε μανούλες με ινομιαλγία. Έρχονται στιγμές που με ακουμπάνε τα παιδιά μου για μια αγκαλιά έστω και πονάω. Έχω πάει σε όλους τους γιατρούς, ο καθένας στη δική του διάγνωση. Η νευρολόγος μου έδωσε αντικαταθλιπτικά μικρής δόσης, γιατί αυτή είναι η θεραπεία της ινομιαλγίας, λέει. Το πέταξα στο μήνα πάνω, είπα καλύτερα να πονάω παρά αυτές οι παρενέργειες. Οι πρωινοί πόνοι δεν αντέχονται, ψυχολογία όμως έχω. Αλλά πολλές μέρες με ρίχνει αρκετά όλο αυτό. Το Φεβρουάριο, μιλώντας στην εκπομπή τη Live, επιβεβαίωσε ότι η αναφορά που είχε κάνει τότε αφορούσε εκείνη, ενώ κατέστησε σαφές ότι ακόμη και σήμερα υποφέρει από τα συμπτώματα. Για τις ινομιαλγίες. Η νομιαλγία έχω. Έχετε. Ναι. Και η νομιαλγία, να ξέρετε, είναι ένα αυτοάνωσο, έτσι, που πονάνε εμείς. Δεν είναι κάτι. Ναι, όχι, δεν είναι. Άλλοι, μόνο πολλοί άνθρωποι το έχουν. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι περίεργο ή δεν μπορεί να εμφανιστεί σε έναν άνθρωπο. Εγώ σας ρωτώ για να το ξεκαθαρίσουμε. Όντως νιώθετε ότι όποιος σας ακουμπούσε, σας πονούσε εκείνη την εποχή? Και... όχι εκείνη την εποχή. Το έχω ακόμα και τώρα αυτό το πράγμα. Ακόμη και τώρα. Ναι. Το ελέγχετε με κάποια θεραπεία, με κάποια αγωγή, επειδή είναι αυτοάνωσο, δεν μπορεί να θεραπευτεί? Είχα δώσει κάποια αγωγή, αλλά επειδή με είχε πειράξει μετά, έτυχε η ασθένεια της Μαλένας και δεν το ξανακοίταξα αυτό το πράγμα. Γιατί μετά πέσανε το ένα μετά το άλλο και προτεραιότητα είχαν οι μικρές, όχι ήδη ο δικός μου πόνος, αν πονάω ή δεν πονάω εγώ.
Αυτό που μένει να απαντηθεί είναι αν είχε χορηγηθεί στην 33χρονη κατηγορούμενη και τα μείνει για τη θεραπεία της νομιαλγίας από την οποία έπασχε. Αυτή είναι μια λυσίδα συμπτώσεων, επαναλαμβάνω, η οποία για μας που κάνουμε την δημοσιογραφική έρευνα θεωρήσαμε ότι είναι άξια λόγου ως πληροφορία στην ουσία, επουδενή δεν θέλουμε να συνδέσουμε όλα αυτά τα κομμάτια του παζλ οδηγούμενοι σε ένα συμπέρασμα ότι η κατηγορούμενη χορήγησε την κεταμίνη στο παιδί της. Αυτό είναι έργο των διοκτικών αρχών. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και δεν θα είμαστε εμείς αυτοί που θα συμπεράνουμε αν τη χορήγησε ή όχι. Αλλά έχουμε κοντά μας, εκτός από τη Γιώτα την Κύπουρου, η οποία, όπως είδατε, έκανε και τη συνέντευξη στην κατηγορούμενη, έχουμε τον κύριο Γεωργίου κοντά μας. Καλώς ήρθατε, το γνωστό δικηγόρο. Καλώς σας βρήκα. Γιατί τον καλέσαμε τον κύριο Γεωργίου? Υπάρχει λοιπόν δεδικασμένο που ο κύριος Γεωργίου εκπροσωπούσε τι και ποιον και τι καταφέρετε να αποδείξετε στο δικαστήριο για την κεταμίνη, κύριε Γεωργίου? Η αλήθεια είναι ότι βρέθηκε κατηγορούμενος για μια σημαντική ποσότητα κεταμίνης που στην εποχή εκείνη ήταν σε φύσιγγες. Ήταν σαν να μπούλες. Mm-hmm. Ήταν λοιπόν μια κατηγορία για 268 φύσιγγες, οι οποίες όμως ήταν συνταγογραφημένες με συνταγή ναρκωτικών από γιατρό και έτσι βρέθηκε στο εδόλιο ο γιατρός. Τι ειδικότητα ήταν ο γιατρός αυτός, δηλαδή ποια... Παθολόγος. Παθολόγος ο οποίος είχε συνταγογραφήσει και τα μείνει σε αμπούλες. Ναι, ναι, ναι. Στον δικό σας εντολέα. Βρέθηκε κατηγορούμενος ο εντολέας μου, ο γιατρός και ο φαρμακοποιός που εκτελούσε τις συνταγές. Η αλήθεια είναι ότι ο εντολέας μου ήταν ένας άνθρωπος αρρωστόφοβος, ο οποίος είχε πόνους, αισθανόταν συνεχώς πόνους σε όλο το σώμα. Είχε μυαλγίες. Στο δικαστήριο προσκομίσαμε μία σειρά ολόκληρη από εξετάσεις, άπειρα χαρτιά. Και ο ισχυρισμός μας ήταν ότι αυτό το φάρμακο, το οποίο είναι παυσίπονο, είναι αναισθητικό, είναι παυσίπονο, ήταν νόμιμη συνταγογράφηση, είπαμε, και το έπαιρνε ο άνθρωπος όχι για χρήση ως ναρκωτικό που εκείνη την εποχή συνηθιζόταν πολύ στους χώρους της νεολαίας υπό μορφή σκόνης να καταναλώνεται ανάλογα με την κοκαίνη και είχε και την ίδια τιμή, ήταν ακριβό, αλλά ότι το είχε για προσθεραπεία των μυαλγιών των οποίων αισθανόταν και για τους οποίους έκανε συνέχεια εξετάσεις για να βρει την αιτία τους. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών λοιπόν δέχτηκε τον ισχυρισμό μας, δέχτηκε εφόσον είδε όλα αυτά τα έγγραφα και τις εξετάσεις ότι η χρήση ήταν προς θεραπεία των μυαλγιών και έτσι απείλαξε και τον εντολέα μου και το φαρμακοποιό και το γιατρό. Άρα οι άνθρωποι αυτοί ήταν κατηγορούμενοι στην ουσία για διακίνηση, εμπορία ναρκωτικών. Ναρκωτικών ουσιών, μάλιστα. Ναρκωτικών ουσιών. Τα ναρκωτικά αυτά ήταν αμπούλες και ταμίνης. Μάλιστα. Είχαν κανονικά συνταγογραφηθεί από τον παθολόγο, τον γιατρό που τα κατηγορούμενα. Και τελικά εσείς κερδίσατε το δικαστήριο. Αθωώθηκαν όλοι και το δικαστήριο απεφάνθη ότι η χρήση έγινε για ιατρικούς λόγους της κεταμίνης. Ως παυσίπονο. Και μάλιστα λέτε ο βασικός κατηγορούμενος, ο εντολέας σας, ήταν ένας άνθρωπος που είχε αρρωστόφοβος σε όλο του το σώμα. Είχε μυαλγίες. Ναι, σε όλο του το σώμα. Είχαμε μία βαλίτσα εξετάσεις μαζί μας. Μάλιστα. Που έκανε και το δέχτηκαν ότι ήταν δυνατόν. Τότε βέβαια ακόμη δεν είχε ακουστεί και τόσο πολύ η κεταμίνη και τα λοιπά. Αυτό που μας είχε κάνει εντύπωση, τώρα γιατί το αναφέρουμε, διότι στην ανάρτησή της η κατηγορούμενη Ρούλα Πισπυρίγκου ρωτούσε για τις συνομιαλγίες. Όταν λοιπόν την πήρε η Γιώτα, και θα ρωτήσω τώρα τη Γιώτα, και τη ρώτησε γιατί ρωτούσες, έχεις κάποιο πρόβλημα, πονάς, συμβαίνει κάτι? Είπε ότι πονάω, είπε ότι έχει, το παραδέχτηκε ότι υπάσχει από ινομιαλγίες και μάλιστα και σε μια άλλη ανάρτηση είχε ίδια γράψει ότι δεν μπορεί ούτε καν τα παιδιά της να την αγγίζουν, πονούσε τόσο πολύ δηλαδή στο σώμα. Δεν είναι κάτι που το αρνήθηκε η κυρία Πισπυρίγκου, το ακριβώς αντίθετο. Δεν μας είπε ποια ήταν η αγωγή και που της δώσανε. Και ότι έπαιρνε φάρμακα, άλλωστε και ο ίδιος ο σύζυγός της έχει πει ότι η κυρία Πισπυρίγκου, η σύζυγός του δηλαδή, έπαιρνε φάρμακα από το διαδίκτυο. Κυρία,
Στεφανία, δεν μπορώ να πω κάτι. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Είπατε πάρα πολύ καλά για το τεκμήριο της αθότητας. Δεν είμαστε εμείς που θα αποδώσουμε δικαιοσύνη. Και βέβαια η δικαιοσύνη στην ώρα της και με τα στοιχεία της θα αποφανθεί το τι έχει γίνει ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι είχα ένα δισταγμό στον Αυγό. Διότι είναι μια ιστορία πολύ ευαίσθητη. Ναι. Αφορά τους θανάτους τριών παιδιών. Δεν θα σας τα πω εγώ αυτά. Έχει το μυστήριό της, έχει την ευαισθησία της. Και είχα το δισταγμό μου και εγώ να βγω. Όταν όμως είδα, κυρία Στεφανίδου, ότι δεν εφίστησαν κόπων και βασάνων οι γονείς και έκαναν κατάχρηση του δικαιώματός τους να βγουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να τα απασχολούν ολημερής και ολιβραδής και να λένε συνέχεια για το τούτο, για το κίνο, για το άλλο. Είπα λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι πλέον κατέστησαν δημόσια πρόσωπα και μας δίνουν τη δυνατότητα και εμάς να βγούμε και να πούμε την άποψή μας. Κυρία Στεφανίδου, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχω ζήσει από κοντά παρόμοια υπόθεση. Την υπόθεση της Άννης. Πραγματικά τότε ζήσαμε επί 15 μέρες τον πατέρα της Άννης, ο οποίος είχε σκοτώσει και είχε κάνει κομμάτια το παιδί του, να μας δουλεύει. Να είναι ηρεμότατος, να κοροϊδεύει τους αστυνομικούς που κάναν την έρευνα, να διαμαρτύρεται ότι του κλέψαν το κινητό οι αστυνομικοί στην έρευνα, να κατάσχουν οι αστυνομικοί μαχαίρια, λεκάνες και τα λοιπά, τα μέσα του εγκλήματος και εκείνος να λέει καλά και αυτά μπροστά μας. Και τελικά, όταν πλέον έγινε αυτό που έγινε, ακόμη είναι αναρτημένα στο YouTube αυτά, καλούν την πελάτησά μου, τη μάνα, στην Γαδά, πληροφορείται, το μόνο που της είπαν, δεν της είπαν για βρασίματα και τέτοια, της είπαν ότι το σκότωσε το παιδί και το έκανε κομμάτια και το εξαφάνισε. Εκείνη τη στιγμή ήρθε στο σπίτι, μου είπε τι μου είπε, μετά έπεσε ανέστητη, ειδοποίησα τον κύριο Σούρα τότε, ο οποίος ήρθε, έκανε τις απαραίτητες ενέσεις και εγώ αναγκάστηκα, γιατί περιμέναν οι συνάδελφοί σας απ' έξω, δεν είχαμε πληροφόρηση τι είχε γίνει ακόμη και είχα αναλάβει την υποχρέωση να τους πω και βγήκα. Και μίλησα, όχι για τα δικά μου τα παιδιά, κυρία Στεφανίδου, για ξένο παιδί μίλησα. Υπάρχει ακόμη στο YouTube το ότι δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Είχα δηλαδή τον αυτό το οποίο ως νομικός, με όλα όσα έχετε δει, έχουν δει τα μάτια, στις υποθέσεις που έχετε αντιμετωπίσει και δεν ήταν δικά μου τα παιδιά. Και δεν μπορούσατε να συγκρατήσετε το συναίσθημα. Σχολιάζετε δηλαδή στην ουσία την έλλειψη συναισθήματος. Δεν βλέπω κάτι. Εξωτερήκευσης, εγώ θέλω να είμαι ακριβής. Μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να λιώνουν μέσα τους, δεν το γνωρίζουμε. Αλλά σχολιάζεται στην ουσία έλλειψη εξωτερήκευσης του συναισθήματος στις δημόσιες τοποθετήσεις. Αυτό. Λοιπόν, μισό λεπτό που μου ήρθε τώρα για τις νομιαγγείες, πολύ σημαντικό. Ναι, παρακαλώ. Ότι η κυρία Πισπυρίγκου είχε εξεταστεί τότε από παθολογό ανατόμο, επειδή υποστήριζε ότι έπασχε από ινομιαλγίες. Ναι. Έγινε μέχρι και βιοψία στο νοσοκομείο και τελικά δεν έπασχε. Δεν είχε κάτι. Τι να σας πω. Αυτό είναι μια σημαντική πληροφορία. Βεβαίως, αυτός είναι ένας δικός σας ισχυρισμός. Θέλω να μου δείξετε την ανάρτηση της ΜΚΟ για την κεταμίνη, παρακαλώ. Αυτός είναι ένας, γι' αυτό σηκώθηκα, ένας δικός σας ισχυρισμός ότι έπασχε από ινομιαλγίες. Υπάρχει λοιπόν πληροφορία από ιατρική πηγή πολύ σημαντική ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και δεν έπασχε μέχρι από ινομιαλγία. Μέχρι και βιοψία δέρματος έγινε. Και δεν έπασχε και από ινομιαλγία. Όχι, δεν έπασχε. Δεν έπασχε. Την είδε παθολογό ανατόμο. Έγινε βιοψία. Λοιπόν, μισό λεπτό. Θέλω να δείξω και κάτι ακόμα. Αυτή εδώ είναι η ΜΚΟ με την οποία επικοινώνησε η κατηγορούμενη. Λίγο πριν συλληφθεί στην ουσία υπήρχαν κάποιες επικοινωνίες με τη ΜΚΟ. Μάλιστα είχε ζητήσει τη συνδρομή ψυχολόγων, ψυχιάτρων από τη ΜΚΟ, διότι είχε στην ουσία μεταφέρει στους ανθρώπους εκεί ότι έχει τάση αυτοκτονίας. Και μάλιστα παίκτηκε και ένα θρίλερ λίγο πριν τη σύλληψή της, διότι η ΜΚΟ όφιλε επικοινώνησε με την ελληνική δικαιοσύνη και παραλίγο αντί να έρθει εδώ στο ανθρωποκτονιόν και μετά στην ανακρίτρια, παραλίγο να πάει σε ψυχιατρία. Παίκτηκε μια ολόκληρη ιστορία γύρω από αυτό. Λοιπόν, η συγκεκριμένη λοιπόν ΜΚΟ είχε κάνει ανάρτηση στο παρελθόν για την κεταμίνη. Είναι πάρα πολλές οι συμπτώσεις. Γιατί το λέω, διότι η κεταμίνη
είναι ένα φάρμακο που επειδή πήραμε πάρα πολλούς ψυχιάτρους και νευρολόγους και παθολόγους και ρευματολόγους, δηλαδή πήραμε 30 τηλέφωνα μες το Σαββατοκυριακό, σκάσαμε πια. Δεν υπήρξε κάποιος από αυτούς τους γιατρούς που να μας λέει ότι πράγματι συνταγογραφείται η κεταμίνη. Τώρα όχι. Μήπως σταμάτησε. Ναι. Λένε ότι δεν συνταγογραφεί. Τώρα μόνο εκτινίατροι την παίρνουν και υπάρχει και για νοσοκομιακή χρήση. Ακριβώς. Τα νοσοκομεία έχουν και εκτινίατροι. Ακριβώς. Και για ψυχιατρικούς λόγους. Και οι φαρμακαποθήκες. Ναι. Έχουν ανεβάσει άρθρο λοιπόν. Που προμηθεύουν μπορεί και να μείνει να θεραπεύσει την κατάθλιψη και να συμβάλλει στην πρόληψη της αυτοκτονίας. Είναι μία ακόμα σύμπτωση. Οι άνθρωποι δεν είναι ούτε χορηγούν και ταμίνη τώρα η κλίμακα, ούτε διακινούν και ταμίνη, ούτε δίνουν στους ασθενείς προς Θεού για να μην γίνει κάποια παρανόηση. Αλλά είναι άλλη μία πηγή που, ας το πούμε, συνδέει βλέπω την εκεί ουσία αυτή που έχει βρεθεί στο σώμα της Τζορτζίνας με το μονοπάτι. Βλέπω εκεί κυκλοφορεί σε υγρή μορφή. Ναι. Ή σε λευκή σκόνη. Ναι, δεν κυκλοφορεί σε λευκή σκόνη. Σε υγρή μορφή, στα στέκια των τοξικομανών, την ψήνουν στο πυρέξ. Γίνεται μία άσπρη μην σκόνη. Μην συγκεκριμένα τώρα και δίνουμε και ιδέες. Αφήστε τι ιδέες δίνουμε, αυτό το ξέρουν όλοι. Δεν το ξέρουν. Μετά το ξύνουνε αυτό λοιπόν, και γίνεται σαν την κοκαίνη. Θέλω να μείνω σε κάτι που έχετε εσείς αναφέρει πριν από λίγο. Αναφερθήκατε στις συνεντεύξεις των γονιών. Θα ήθελα λίγο να μείνουμε. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο με τις συνεντεύξεις του Μάνου Δασκαλάκη σε συνδυασμό με την κατάθεσή του. Μετρήσαμε, πόσες φορές αλήθεια μετρήσαμε να στηρίζει την κατηγορούμενη στις τελευταίες του συνεντεύξεις. Διότι ο Μάνος Δασκαλάκης, όπως πολύ εύστοχα επισήμανε η υπεράσπιση της κυρίας Πισπυρίγκου, στην κατάθεσή του, στην ουσία θα μπορούσε να κληθεί και ως μάρτυρας της υπεράσπισης. Τον εαυτό δεν του είναι κατάθεση πολιτικής αγωγής. Τον εαυτό του προστατεύει, κυρία Στεφανίδου. Θέλω να σας πω, μετρήσαμε τουλάχιστον 15 φορές και στη συνέντευξη στο φως στο τούνελ, αλλά και στην κατάθεση. 15 φορές που λέει πόσο καλή μάνα είναι η Ρούλα Πισπυρίγκου και του είπε ότι είχε άλλον άντρα, όπως είπε στην κατάθεσή του. Ναι, βίντεο. Τόσο καλή μάνα, βίντεο. Ώστε δεν κατάλαβε. Βίντεο. Το δεν κατάλαβε είναι το ζουμί, όχι η μάνα. Κατέθεσε για πάνω από 3 ώρες για την ανθρωποκτονία της μεγαλύτερης κόρης του, της Τζορτζίνας, για την οποία έχει ήδη προφυλακιστεί η μητέρα της. Σε κανέναν από την οικογένειά μας ή σε φίλους μας, η κατηγορούμενη δεν είχε δώσει το παραμικρό δικαίωμα ότι θα μπορούσε να κάνει κάποιο κακό στο παιδί. Τα ίδια επανέλαβε όχι μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά τουλάχιστον 15 φορές, λίγες ώρες αργότερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε στην εκπομπή «Φως στο τούνελ» και στην Αγγελική Νικολούλη. Αν σκεφτόμουν ότι κάτι δεν πάει καλά και πάνε από το μυαλό μου, θα την είχα σκοτώσει. Δεν έχει δείξει το παραμικρό σημάδι. Είμαστε μια χαρά. Δεν υπάρχει το παραμικρό σημάδι. Προς τα παιδιά. Σε ποιον άνθρωπο περνάει από το μυαλό ότι μπορεί να σκοτώσει μόνο τα παιδιά. Ούτε μία φορά δεν πέρασε από το μυαλό του ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν σκεφτόμουν ότι κάτι δεν πάει καλά και πέρανε το μυαλό μου, θα την είχα σκοτώσει. Κανένας δεν βρέθηκε να του πει κάτι άσχημο για την 33χρονη πριν παντρευτούν. Δεν υπήρχε κανένας να μου πει το παραμικρό για τη Ρούλα τότε. Ακόμα και στις συγκρούσεις που είχαν ως ζευγάρι, όλα ήταν ιδανικά. Έβλεπα μία Ρούλα η οποία κοίταγε να κρατήσει την οικογένειά της με κάθε τρόπο. Όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και όλα τα μέλη της οικογένειάς του. Δεν είχαν παρατηρήσει την 33χρονη να συμπεριφέρεται άσχημα στα παιδιά. Μα την οικογένειά μου ακόμα και τώρα αναρωτιόμαστε και ψάχνουμε μισή φορά που να μας είχε δείξει δείγμα κάτι προς τα παιδιά, στο τονίζω προς τα παιδιά. Δεν μπορούσαμε να αφήσουμε παραθυράκι. Κανένας και είμαστε τόσο άτομα. Πριν το θάνατο της Μαλένας, τίποτα δεν είχε συμβεί, το οποίο έστω και τώρα να μπορεί να το συνδέσει με τη μοιραία της κατάληξη. Είμαστε μια χαρά. Μετά το θάνατο της Μαλένας, η μητέρα ήταν απαρηγόρητη. Κάθε μέρα έκλαιγε. Μπροστά μου, μπροστά στο παιδί. Να κατηγορώ κάτι τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να τον κατηγορήσω προς την εικόνα της. Ότι δεν έχει δείξει το παραμικρό σημάδι. Δεν είχα δει το παραμικρό. Δεν υπήρχε σημάδι. Δεν υπάρχει το παραμικρό σημάδι. Προς τα παιδιά. Τα παιδιά δεν είχε δώσει το παραμικρό δείγμα ότι τους φώναζε, ότι... Ο Μάνος Δασκαλάκης ρίχνει ευθύνες στους ιατροδικαστές, λέγοντας ότι τον τύφλωσαν τα λάθη τους. Αν υπήρχε μια υποψία να μου έχει περάσει κάτι από το μυαλό, μόλις βγήκε η ιατροδικαστική,
με καθησύχαση. Και επαναλαμβάνει για άλλη μια φορά ότι ο ίδιος στα 9 χρόνια συμβίωσης με την κατηγορούμενη δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό που θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε υποψίες. Πού να μου περάσει από το μυαλό εμένα ότι γίνονται τέτοια πράγματα. Σε ποιον άνθρωπο περνάει από το μυαλό ότι μπορεί να σκοτώσει μάνα τα παιδιά, αυτό πες μου. Όταν το Πανελλήνιο είχε συγκλονιστεί από τους μυστηριώδεις θανάτους των τριών παιδιών του και εκείνος συνέχιζε να βάζει το χέρι του στη φωτιά για την 33χρονη, μόνο τότε, όπως είπε στην κατάθεσή του, είδε κάτι που δεν του άρεσε στη συμπεριφορά της. Όταν άρχισε να ανακοινείται το θέμα του θανάτου της Τζορτζίνας, διαπίστωσα ότι είχε μια ανησυχία και βρισκόταν συνεχώς στα τηλεοπτικά μέσα. Ο τρόπος αυτός δεν μου άρεσε και μάλιστα της έλεγα για ποιο λόγο είχε απορροφηθεί τόσο και είναι συνεχώς εκτεθειμένη σε τηλεοπτικές εκπομπές. Στην κατάθεσή του, ο Μάνος Δασκαλάκης μόνο μία φορά ανέφερε πως στεναχωρήθηκε από τη συμπεριφορά της συντρόφου του, η οποία σύμφωνα με τα λεγόμενά του, κοίταζε να κρατήσει την οικογένειά της με κάθε τρόπο. Όταν αυτή παραδέχτηκε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό το γεγονός. Έγινε κάτι που με στεναχώρησε πολύ εμένα και αποφάσισα να χωρίσουμε. Την καθαρά Δευτέρα του 2020 το ζευγάρι χορεύει και τραγουδάει σε μαγαζί της Πάτρας. Η Μαλένα έχει φύγει από τη ζωή. Τα πρώτα σύννεφα στη σχέση του έχουν ήδη παρουσιαστεί, σύμφωνα με όσα οι ίδιοι έχουν δηλώσει. Και η 33χρονη, εκείνη την εποχή, ήταν έγκυος στην Ήρυδα, η οποία έφυγε από τη ζωή περίπου έναν χρόνο μετά, σε ηλικία 6 μηνών. Τη συμμετοχή του σε 3 τηλεοπτικά σόους φαίνεται πως είχε επιδιώξει ο 30χρονος πατέρας μετά τον χαμό των 2 πρώτων παιδιών του. Εκτός από το X Factor, στο οποίο είχε δηλώσει συμμετοχή λίγους μήνες πριν το θάνατο της Τζορτζίνας, και ενώ αυτή ήταν τετραπληγική, ο Μάνος Δασκαλάκης φέρεται να κυνηγούσε την τύχη του και να θέλει να κάνει πραγματικότητα τα όνειρά του, δηλώνοντας συμμετοχή και στο περσινό The Voice, καθώς και στο φετινό Survivor. Κύριε Γεωργίου. Κοιτάξτε, μου έκανε και εμένα εντύπωση. Ξέρετε τι σημαίνει παράσταση πολιτικής αγωγής? Σφάζονται. Φτίθεσαι στην υπηρεσία της δικαιοσύνης για να αποδείξεις ό,τι έκανε η κατηγορούμενη, για να βοηθήσεις τη δικαιοσύνη με ό,τι ξέρεις, και βέβαια ο συνήγορος πολιτικής αγωγής στα δικαστήρια ταυτίζεται με τον εισαγγελέα. Γι' αυτό και είναι γεγονός ότι δεν ορκίστηκε, διότι ο νόμος δεν θέλει να ορκίζεσαι, κύριε. Δεν είσαι μάρτυρας, είσαι... Ανομωτή κατέθεση. Αλλά τιμωρείται η ανομωτή κατάθεση με την ίδια ποινή που τιμωρείται και η ψευδορκία. Δεν είναι ότι επειδή καταθέτεις ανομωτή δεν τιμωρείσαι. Ναι, για να το λέμε αυτό. Αυτός αλλά... που καταθέτει ανομωτή μπορεί να καταστεί και κατηγορούμενος. Και βέβαια μπορεί. Δηλαδή, και, ενόρκως να καταθέσει, κυρία Στεφανίδου. Εάν προκύψουν τα δέοντα στοιχεία στο δρόμο, γίνεται κατηγορούμενος, μία δικονομική πρόβλεψη υπάρχει. Δεν λαμβάνεται υπόψη η κατάθεση που έδωσε ενόρκως. Κατάλαβα. Μόνο αυτό. Λοιπόν, αλλά θέλω να σας πω τώρα, δεν λέει απλώς πόσο υποδειγματική μάνα, δεν το λέει το ολόκληρο. Λέει πόσο υποδειγματική σύζυγος, πόσο υποδειγματική μάνα κτλ. Τόσο πολύ συμπληρώνει. Πού να διανοηθώ, πού να καταλάβω, πού να αντιληφθώ ότι ήταν δυνατόν. Δηλαδή πόσα παιδιά έπρεπε να χάσει για να καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά εκεί. Ο γιατρός γιατί το κατάλαβε στο Ρίο ότι κάτι δεν πάει καλά και ξεκίνησε τη διαδικασία. Φοβάται, κυρία Στεφανίδου, φοβάται την άσκηση ποινικής δίωξης για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο από το οποίο επήλθε θάνατος που είναι κακούργημα. Για τον ίδιο λόγο που πήγε κατηγορούμενη η μητέρα της Άννη. Παρότι έλειπε στη Γερμανία. Ήτανε στη Γερμανία, δηλαδή, λέτε, και δεν είχε σχέση με τη δολοφονία του παιδιού. Πήγε κατηγορούμενη γιατί άφησε το παιδί μόνο. Γιατί άφησε το παιδί στον άντρα σου. Μάλιστα. Θα πρέπει όμως πρώτα όφιλες να το προστατεύσεις. Ότι ευθύνεται η τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πριν αποδειχθεί, έκατσε 18 μήνες φυλακή. Έφαγε 6 χρόνια κάθριξη στο πρωτόδικο δικαστήριο και αθωώθηκε στο εφετείο. Λοιπόν, πάμε και στην κυρία Ευγενία Σαρή, που είναι αναλύτρια λόγου και παρακολούθησε επίσης την συνέντευξη του πατέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πώς σας φάνηκε αυτή η συνέντευξη? Η τελευταία στην κυρία Νικολούλη.
συνάδει πλήρως και με τις προηγούμενες που είχε δώσει. Δηλαδή, όσο αφορά τη συμπεριφορά του, εννοώ. Είχε κάποια στοιχεία που ξεχώρισαν, όπως ας πούμε η άρνησή του να ζητήσει συγγνώμη. Με εντυπωσίασε αυτό σαν στοιχείο. Κατά τα άλλα, είναι ο ίδιος άνθρωπος που μιλάει με τον ίδιο τρόπο, που σκέφτεται τι θα πει αρκετά πριν να το πει, που αποφεύγει να απαντήσει σε ερωτήσεις, όπως και τις προηγούμενες. Δίνει την εντύπωση ότι απαντάει, αλλά δεν το κάνει. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Γεωργίου. Ήδη από τις πρώτες δηλώσεις που είχε κάνει έξω από την ανακρίτρια, έχω δημοσιεύσει ότι αυτό που κάνει είναι να υπερασπίζεται την κυρία Πισπυρίγκου, όμως το μέλημά του είναι ο εαυτός του. Δηλαδή δεν το κάνει για να την υπερασπιστεί. Προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό του μέσα από όλο αυτό. Γιατί το βασικό του μέλημα είναι να προστατευτεί αυτός. Η προτεραιότητά του είναι το άτομό του. Και ήταν από την αρχή, σύμφωνα με τα λόγια του. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι υπεράσπιση κυρίας Πισπυρίγκου, είναι προς υπεράσπιση των δικών του συμφερόντων. Σημείωσα που λέει ότι ήταν προς τα παιδιά, η συμπεριφορά της ήταν άψογη προς τα παιδιά. Αφήνει δηλαδή ένα ενδεχόμενο ανοιχτό η συμπεριφορά της να μην ήταν άψογη απέναντί του. Έχουμε ήδη όμως σημειώσει από την πρώτη συνέντευξη ότι μέρος των πληροφοριών που έχουν επιλέξει να μην μοιραστούν οι γονείς είναι ότι η σχέση τους δεν ήταν καλή και δεν ήταν καλή από την αρχή. Ο κύριος Δασκαλάκης επιλέγει σταδιακά να μας δίνει στάλα-στάλα την αλήθεια. Αυτό που μπορεί να μοιραστεί τουλάχιστον. Δηλαδή φτάνουμε από την ιδανική σχέση που υπήρχε, να πούμε ότι υπήρχαν κάποιες τριβές, ότι είχε φύγει από το σπίτι. Μου έκανε συνέχεια που ήταν υποδειγματική μάνα και σύζυγος. Έφευγε συνέχεια. Αυτό επιβαρύνει τη θέση του. Ήταν υποδειγματική μάνα, λέει. Γι' αυτό λέει προς τα παιδιά, προς τον εαυτό του, πώς ήταν η συμπεριφορά της προς αυτόν. Δεν το λέει, λέει προς τα παιδιά. Επίσης, σημειώνουμε ότι συνεχίζει να μιλάει σε πρώτο πληθυντικό. Δηλαδή ότι κανείς μας δεν είχε καταλάβει. Δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν και άλλοι. Η ευθύνη του πατέρα είναι μεγαλύτερη και στην προστασία των παιδιών του. Οι τύψεις που θα έπρεπε, οι ενοχές που θα έπρεπε να έχει ο πατέρας αν παραμέλει σε κάτι είναι σαφώς μεγαλύτερες από του οποιοδήποτε συγγενή. Άρα λοιπόν απουσιάζουν στοιχεία από τη συμπεριφορά και από το λόγο του τα οποία μας προκαλούν εντύπωση και δεν γίνεται να μην δημιουργήσουν ερωτηματικά. Μάλιστα. Αν αυτός ο ίδιος, δηλαδή, συγγνώμη, αν αυτός ο ίδιος δεν μπορεί να πει ότι αγαπούσε τα παιδιά του και τα προστάτευε, δεν μπορούμε να το πούμε εμείς εκ μέρους του. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό το οποίο σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως στις τελευταίες ημέρες είναι ότι όταν έγινε η διάνοιξη του τάφου της Τζορτζίνας, του αγαπημένου παιδιού του κυρίου Δασκαλάκη, της αδυναμίας του, που τον έκανε άντρα, που έγινε και ένα τρισάγιο εκεί, ο άνθρωπος ήταν απόν, δεν βρήκε το σθένος να είναι. Και ζήτησε αυτός να ανοίξει και να τεθεί το τάμπλετ στη διάθεση της ανακρίτριας, γιατί του έκανε εντύπωση και ήταν ύποπτο, γιατί αλήθεια. Έβαλε το τάμπλετ και δεν έβαλε ένα αρκουδάκι και δεν πήγε εκεί. Ήταν απόν, δεν βρήκε το σθένος να είναι εκεί, ωστόσο βρήκε το σθένος να δώσει και συνέντευξη, να γυρίζει από κανάλι σε κανάλι, αυτό διάβαζα ότι γράφτηκε τις τελευταίες ημέρες, να δίνει συνεντεύξεις από κανάλι σε κανάλι. Είναι η τρίτη κατά σειρά συνέντευξη, μία με τη Ρούλα Πισπυρίγκου, μία στον κύριο Κουσουλό, μία στην κυρία Νικολούλη. Είναι λαλίστατος λοιπόν. Στον κύριο Λαμπρόπουλο. Στον κύριο Λαμπρόπουλο μίλησε. Έχει Όξα μιλήσει Θεό, λοιπόν, είναι λαλίστατος ο άνθρωπος. Έχει αυτή τη στιγμή στο μυαλό του να μιλήσει πολύ για το θέμα. Ίσως γι' αυτό δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στο τρισάγιο που εψάλλει στην διάνοιξη του τάφου που έγινε στην κόρη του. Σχολιάστηκε πάρα πολύ, γι' αυτό το αναφέρω. Σε πάρα πολύ το λαλίστατος δεν ωφελεί. Δεν το γνωρίζω. Γιατί δεν μπορεί να λες. Γιατί άμα λες πολλά, σιγά σιγά βάζει ο άλλος μετά. Είδα και ένα βίντεο σε εσάς. Ναι. Πιάνουμε και είπε εκεί αυτό, είπε εκεί αυτό, είπε εκεί αυτό, είπε εκεί αυτό. Δεν λέει πάντα τα ίδια, γιατί η αλήθεια είναι μία. Αλήθεια. Και μπορείς να την επαναλαμβάνεις συνέχεια. Άμα όμως λες άλλα από εδώ, άλλα από και εκεί, άλλα από επίσης, εκεί. Επίσης, αυτό που σχολιάστηκε κλείνοντας για να πάμε σε εφημείς ποικιλοτρόπους, είναι ότι όπως αποκαλύφθηκε, το είδα στην εκπομπή του Αντένα το πρωί, στο Γιώργο Τολιάγκα, ο άνθρωπος είχε δηλώσει συμμετοχή σε όλα τα reality της ελληνικής τηλεόρασης σχεδόν.
Δηλαδή, εκτός από κάποια που είχαν σχέση με το τραγούδι, στο Survivor, στο ένα, στο άλλο, άκουγα από το πρωί, που σημαίνει ότι παρά τον χαμό των παιδιών του είχε μια μεγάλη λαχτάρα να ζήσει, να σταθεί ο άνθρωπος στα πόδια του. Τον είδαμε στο καρναβάλι της Πάτρας 7 μήνες μετά, 9 μήνες μετά το θάνατο της Μαλένας. Μπορεί με τη γυναίκα του αγκαλιά. 9 μήνες μετά από τον Μάρτιο στον Ιούνιο. Πόσοι μήνες μπορεί είναι να ήταν φιλανθρωπική εμφάνιση όπως την Κασπαριά. Είχανε, οι άνθρωποι είχαν μια ανάγκη να είναι νέα παιδιά, να ξεπεράσουν τις απώλειες και να ζήσουν. Να πάνε σε reality, να δώσουν συνεντεύξεις. Πάμε σε... Τα όσα ακούσατε, η Ρούλα Πισπυρίγκου τα έχει πει στην κατάθεσή της όταν πέθανε η Μαλένα. Ωστόσο, στη συνέχεια, σε συνομιλία που είχε με την Γιώτα Κυπρού, προσέθεσε ένα ακόμα στοιχείο, το οποίο κάνει ακόμη πιο θολή εκείνη τη στιγμή που η Μαλένα ξαφνικά, ενώ είναι μια χαρά στην υγεία της Γιώτα, ενώ... έχουν πάει όλα καλά, έκανε την πρώτη χημειοθεραπεία, έχει και όρεξη να φάει το παιδί, έχει φάει και ένα σουβλάκι, είναι με τη μαμά της στο δωμάτιο, ξαφνικά το παιδί παθαίνει αυτή την ανακοπή που πεθαίνει και τι γίνεται λοιπόν τότε με τη μητέρα. Λέει η μητέρα ότι η Μαλένα κρατούσε το πανάκι, το παίρνει η μητέρα το πανάκι, ας το δούμε λίγο παρακαλώ το γραφικό που έχουμε κάνει, χωρίς να απεικονίσουμε το παιδί για ευνόητους λόγους. Και ενώ λοιπόν παίρνει λοιπόν το πανάκι, στη συνέχεια γίνεται τι Γιώτα. Στη συνέχεια λοιπόν, ενώ παίρνει λέει η ίδια από τα χέρια της το πανάκι, αυτά μας τα έχει πει σε συνέντευξη στις 21 Μαρτίου. Έτσι, όχι στην κατάθεσή της, μας το διευκρίνησε τότε, συνομιλώντας μαζί της. Μας λέει λοιπόν ότι παίρνει το πανάκι, το αφήνει στα πόδια της, βγαίνει έξω να ειδοποιήσει τους γιατρούς και όταν γυρνάει ξανά στο δωμάτιο με τους γιατρούς πίσω η μητέρα, το πανάκι αυτό βρίσκεται ξαφνικά ξανά στα χέρια της Μαλένας. Έχει γυρίσει σε πλάγια θέση το παιδί πλέον και το πανάκι βρίσκεται στα χέρια της. Και τη ρωτώ τότε στη συνέντευξη πώς γίνεται αυτό να αφήνεις ένα παιδί σε λιπόθυμη κατάσταση όπως λες, με το πανάκι πλέον στα πόδια της, να το έχεις πάρει από τα χέρια της και όταν επιστρέφεις το πανάκι αυτό να βρίσκεται ξανά στα χέρια της. Γιατί αυτό σημαίνει ότι το παιδί ξύπνησε, ότι σηκώθηκε, ενώ περιγράφεις ότι ήδη έχει υποστεί το παιδί το επεισόδιο με τους αφρούς, έχει μείνει με τα μάτια μισά ανοιχτά. Αυτό που λέει στη τηλεφωνική η επικοινωνία είναι ότι το παιδί είναι σε λιπόθυμη κατάσταση. Είναι πολύ σαφές τι λέει. Ξεκάθαρο είναι το τι λέει. Το παιδί είναι λιπόθυμο, σε λιπόθυμη κατάσταση. Και της κάνει εντύπωση πως μέχρι να φωνάξει τους γιατρούς, το λιπόθυμο παιδί σηκώνεται στην ουσία, παίρνει το πανάκι από τα πόδια του κρεβατιού, το βάζει στην αγκαλιά του και το βρίσκει σε πλάγια θέση μετά. Λοιπόν, εγώ θέλω... Πάντως και η ίδια διερωτάται. Αυτό λέει, αυτό ρωτούσα και εγώ στους γιατρούς, γιατί ήταν λέει, και η δική μου απορία. Πώς μπορεί να συνέβη αυτό, ένα παιδί που το άφησε σε αυτή την κατάσταση, ξαφνικά να έχει πάρει ξανά στα χέρια του αυτό το πανάκι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Θα δούμε στο βίντεο αυτό, όχι μόνο για το πανάκι της Μαλένας, θα δούμε τι λέει η Ρούλα Πισπυρίγκου και για το πανάκι της Ήριδας. Βεβαίως. Τι δουλειά έχει αστυνομία. Η αστυνομία το παρέδωσε στην ιατροδικαστή, δεν το έχει κάνει η αστυνομία στα χέρια εσύ της. Εσύ δηλαδή, άκουσε με, επειδή υπήρχε μια σύνδεση ότι ενώ χάριζε στα πράγματα της Ήριδας, ναι, την ίδια στιγμή ζητούσε το πανάκι της Ήριδας πίσω. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Εγώ έχω σε ένα κουτί, σε ένα κουτάκι παιδικό, τα τελευταία πράγματα της Μαλένας. Ναι. Τα παράκια της, τα ρούχα της, αυτά που κατέληξε, τα σεντόνια που είχε εδώ όταν κοιμότανε, τα κουβερτοπαπλώματα, όλα και τα τελευταία της παιχνίδια. Την πιπίλα της, την πρώτη. Εγώ σου μιλάω για το πανάκι της Ήριδας. Ναι, λοιπόν, πάμε στην Ήριδα. Το ίδιο έχω και στην Ήριδα. Έχω ένα λεπτά, κουτί. Εσύ τρεις μέρες μετά το θάνατο της Ήριδας, με ανάρτησή σου, χάριζες όλα τα πράγματά της, σωστά. Τα πράγματά της, αυτά που είχε τα πολλά, όχι τα δικά της προσωπικά, των τελευταίων στιγμών της. Άρα εσύ ήθελες να κρατήσεις τα πράγματα από τις τελευταίες στιγμές της Ήριδας. Τα τελευταία που είχαν τη μυρωδιά τους, αυτά που να μυρίζω τα παιδιά. Το πανάκι το ήθελες πίσω, με κάποιον τρόπο το έψαξες, το αναζήτησες. Όταν τελείωσε η ιατροδικαστική και βγήκε ο Φλεβόκομος και τελείωσε η υπόθεση όλη και έκλεισε, πήγα στην Τζιόλα και της λέω το πανάκι μπορώ να το έχω για να το έχω βάλω μαζί με τα υπόλοιπα πράγματα και μου είπε όχι. Άρα παρέμεινε στην ιατροδικαστική υπηρεσία πατρών. Και εκεί είναι. Και εκεί είναι. Εσύ δεν το πήρες ποτέ. Όχι, όχι, όχι. Μετά το θάνατο της Ήριδας. Όχι, όχι. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο.
Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής για το θάνατο της Μαλένας, εσύ έδωσες μία κατάθεση. Σωστά. Και μετά της Ιριδάς. Μετά το θάνατο της Μαλένας, που αμφισβητήσατε την αιτία θανάτου και καταθέσατε τη μήνυση, σε κάλεσαν για κατάθεση. Ναι. Θέλω λοιπόν να μου διευκρινίσεις ένα σημείο. Θέλω την άποψή σου πάνω σε αυτό το σημείο. Κάποια στιγμή λες ότι είδες την Μαλένα να βγάζει ένα βρόγχο και να μένει με τα μάτια μισάνυχτα. Ναι. Έτσι. Της μίλησες, της φώναξες, δεν ανταποκρινόταν. Ναι, ναι. Σε τι κατάσταση ήταν το παιδί τότε, επικοινωνούσε με το περιβάλλον? Όχι, είμαι λιποθυμη. Λιποθυμική μάλλον. Σε λιποθυμική κατάσταση. Ναι. Είχε λιποθυμήσει δηλαδή. Ναι, ναι, έτσι μου φάνηκε. Και στη συνέχεια βγήκες έξω και ειδοποίησες τους γιατρούς. Ακριβώς. Και τις πήρες, λες, το πανάκι που είχε στα χέρια της. Ναι, ναι, ναι. Τον άνι της. Τον άνι της. Ναι, ναι, ναι. Το πήρες εκείνη τη στιγμή, σωστά. Ναι, ναι. Τώρα λοιπόν θέλω να σε ρωτήσω. Πηγαίνεις, φωνάζεις τους γιατρούς στη συνέχεια, έτσι. Ναι. Και λες ότι επιστρέφεις και τη βλέπεις σε πλάγια θέση να κρατά και πάλι το πανάκι στα χέρια. Αυτό μου κάνει για μένα περιέργεια. Πώς πάλι κρατάει το πανάκι, αφού εσύ την αφήνεις σε μια ημιλιπόθυμη κατάσταση. Αυτή ήταν η περιέργειά μου και εμένα τότε, γι' αυτό τους το είπα. Ότι πώς γίνεται να τη βρίσκουμε πάλι με τα πανάκια. Α, το είπες αυτό στους γιατρούς, αναρωτήθηκες για πώς έγινε αυτό. Αφού το λέω και στην κατάθεσή μου, ότι αναρωτιέμαι για αυτό το πράγμα. Μάλιστα, γιατί καταλαβαίνεις, επειδή περιγράφεις μια κατάσταση που το παιδί δεν είχε καμία επικοινωνία με το περιβάλλον, μια κατάσταση που εσένα σε τρόμαξε, σου προκάλεσε πανικό, βγήκες φωνή, δηλαδή δεν μπορούσε πλέον, είχε λιποθυμήσει, να το πούμε απλά, έτσι, ναι, ναι, η Μαλένα. Βγαίνεις να φωνάξεις τους γιατρούς και γυρνάς και όταν γυρνάς, ενώ της έχεις πάρει το πανάκι από τα χέρια, αυτό το πανάκι βρίσκεται και πάλι στα χέρια της. Ακριβώς. Εσύ όταν το πήρες από τα χέρια της το πανάκι, πού το άφησες? Το άφησα στα πόδια της. Που για να το πάρει σημαίνει ότι σηκώθηκε το παιδί. Αυτό είπα κι εγώ, παππού, σηκώθηκε. Αυτό το σου αναρωτιόμουν κι εγώ. Και είναι η τελευταία αυτή φορά που η Μαλένα καταλήγει, σωστά? Ναι. Δεν μπόρεσαν να την επαναφέρουν μετά την ανάνυψη. Όχι. Εντάξει, αυτό έχει υποθεί και στην κατάθεση και έχει διευκρινιστεί και σε εμάς. Έχει υποθεί δύο φορές και όταν κάτι το λέει κανείς δύο φορές και σε έτσι πιο ψυχρό χρόνο, νομίζω ότι είναι σαφές ότι πλέον δεν αλλάζει. Δεν μπορεί κάποιος δηλαδή να έχει μπερδευτεί ή να το έχει αναφέρει εκ παραδρομής. Εννέα στους 10 θανάτους από COVID αφορούν συμπολίτες μας άνω των 60 ετών. Το εμβόλιο μειώνει έως 20 φορές τον κίνδυνο διασωλήνωσης και θανάτου. Εμβολιαζόμαστε για μας και για τους συνανθρώπους μας.